Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου με πρωταγωνιστή, όπως ξέρετε, τον Ατρόμητο εδώ στο 63 κάθε Παρασκευή τούτη εδώ την ώρα. Είμαστε μία μέρα πριν από το παιχνίδι της ομάδας μας αύριο στις 5 και 4 στο γήπεδο περιβαλλίων με αντίπαλο τον Πλατανιά. Έχουμε δύο ανθρώπους, δύο εμβληματικές μορφές της ομάδας μας εδώ στο στούντιο. Με πολύ μεγάλη χαρά θα τους παρουσιάσω και ενδεχομένως στην πορεία της εκπομπής, αν όλα πάνε καλά με το Skype, θα έχουμε και μια τρίτη μεγάλη μορφή της ομάδας μας. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Μείνετε αναπαυτικά, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες να απολαύσετε μια πολύ ωραία εκπομπή. Στο 210-57-91-06 μπορείτε να κάνετε τις παρεμβάσεις σας. Και βέβαια από τούτη εδώ τη στιγμή οι πέντε πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο να κερδίσουν από ένα μπλουζάκι της ομάδας. Το email το βλέπετε, atromitos.extra3@gmail.com, να στείλετε τα μηνύματά σας. Και να σας παρουσιάσω λοιπόν, δεν ξέρω με ποια σειρά πρέπει να τους παρουσιάσω, γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που είναι σήμερα κοντά μας, έχουν γράψει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία με την ομάδα μας. Είναι πραγματικά από τις εμβληματικές μορφές. Εγώ θα το πάω αλφαβητικά, για να μην αδικήσω κανένα. Ξεκινώντας λοιπόν αλφαβητικά, καλωσορίζω τον πολύ σπουδαίο Σταύρο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα Σταύρο, τι κάνεις? Γεια σας, καλησπέρα και καλή επιτυχία στην ομάδα μας αύριο. Όταν λέμε Σταύρος Ηλιόπουλος, να πούμε με αριθμούς, πέμπτος στη γενική κατάταξη σε επίπεδο συμμετοχών στην ιστορία της ομάδας μας, με 252 συμμετοχές, Σταύρο. Μη μου κλέβεις. 252. Σταύρο, πότε ξεκίνησες και πότε έφυγες από την ομάδα? Ήρθα στον Ατρόμητο το 1983. Από τον Ατρόμητο Πειραιά και έπαιξα μέχρι το 1991. 8 χρόνια. 8 χρόνια. Και ο δεύτερος ο καλεσμένος μας είναι επίσης μια πολύ σπουδαία μορφή. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της ομάδας σε γενικές, σε όλες τις κατηγορίες. Ο αρχισκόρερ της ομάδας μας με 179 συμμετοχές, είναι 17ος σε συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας. Και βέβαια έχει ένα σπουδαίο ρεκόρ, είναι ο πρώτος σκόρερ στα 90 χρόνια του Ατρόμητου με 63 γκολ. Καλησπέριζω λοιπόν τον Τόλι τον Μητράκο. Καλησπέρα Τόλι. Ένα μεγάλο γυράκι από μένα. Τι κάνεις, Χάρηκα, Τόλι? Πάρα πολύ καλά είμαι. Χάρηκα πάρα πολύ που με καλέσατε. Χαίρομαι που συνάντησα και τον παλιό μου συμπαίκτη. Και εμείς χαιρόμαστε που σε βλέπουμε Τόλι. Το Σταύρο, ξέρεις, το βλέπουμε καθημερινά. Είναι στο γήπεδο, στο Περιστέρι. Εσύ μας έχεις απομακρυνθεί λίγο και αραιά και πού σε βλέπουμε. Είμαι πάντα κοντά στον Ατρόμητο. Χαίρομαι πάντα για τον Ατρόμητο. Συμμετέχω πάντα στον Ατρόμητο. Και όπως έχει εξελιχθεί και έχει φτάσει ο Ατρόμητος τώρα, είναι χαρά σε όλους μας. Θα προχωρήσουμε την κουβέντα μας, θα δούμε όμως και δύο δεκάδες, θα παρακαλέσω να μας δείξουν δύο δεκάδες από εκείνα τα πολύ όμορφα χρόνια της δεκαετίας του 80. Μάλιστα. Που ξεκινήσατε την καριέρα σας στην ομάδα. Καταρχήν τώρα που σας βλέπουμε, που σας βρίσκουμε, Σταύρος, ένα. Πρώτη. Πάμε η πρώτη. Βέβαια, ο πάνω αριστερά είναι ο εκλειπών μας και να το αναφέρουμε. Να το αναφέρουμε. Είναι ο Παναγιώτης Αλταμάρας. Ο Παναγιώτης Αλταμάρας, πάνω αριστερά, που έφυγε από τη ζωή δυστυχώς σε ηλικία 55 ετών. Να πούμε στη σειρά. Ναι, πάμε, πάνω. Είναι ο Χριστόπουλος Ζωτάκης, δίπλα του είναι ο Στέλιος Λιδευογιάννης. Έχετε και από τους χαιρετισμούς από τον κομπάρο που μιλούσα σήμερα. Να είναι καλά, είναι στη Μύκονο. Είναι στη Μύκονο, είναι μια χαρά. Μετά είναι ο Κώστας ο Σαβάλας, ο Πέτρος ο Κανέλος ψηλά. Ο Γιάννης ο Λιβαθινός. Ο Λιβαθινός, ο Θεοδόρος Παναγιώτης. Και εγώ ο αρχηγός. Ο Καλογύρου. Ο Συργκάνης. Ναι, ο Συργκάνης, ο Δημήτρης και ο Αντώνης ο Καραλής. Από αυτήν την δεκάδα λείπει ο Σταύρος, θα βρούμε τι θα είναι, δούμε. Μία από τις λίγες εντεκάδες που λείπω. Μπορεί να ήταν καμιά φορά ένα παιχνίδι. Μπορεί να ήταν και να μην έπαιξε. Η προηγούμενη χρονιά που δεν είχε. Όχι, ίσως να ήταν μια χρονιά πριν, Σταύρο. Μια χρονιά που δεν είχε έρθει. Όχι, ήμουνα στην ομάδα. Ήσουνα. Α, με τον Πέτρο ήσουνα. Να, και εδώ. Εδώ, μάλιστα. Εδώ είστε και οι δύο μαζί. Ναι. Λοιπόν, πάνω αριστερά είναι ο Βλαντής. Ο Βλαντής. Ο Βλαντής, ο Γιώργος Ζαραβέλης που μας άφησε και αυτός. Ο Παναγιώτης πάλι, ο Σαλταμάρας. Και τα δύο παιδιά μαζί είναι αυτά. Ναι. Ο Πέτρος, ο Κανέλος. Ο Τσιαντάκης ο Νίκος. Ο Τσιαντάκης ο Νίκος, ο Λιβαθινός ο Γιάννης. Ο Στέλης ο Λιβογιάννης δίπλα μου. Εγώ στη μέση. Όλοι ο Τερζής, ο Αντώνης ο Καραλής. Και άκρη ο Σταύρος. Είναι ο Στασινόπουλος, δεν είναι ο Τερζής. Ποιος? Ο Στασινόπουλος. Α, ναι, ο Στασινόπουλος. Ο Στασινόπουλος είναι. Ναι. Ο Στασινόπουλος. Ο Ξανθός. Ναι. Ο Στασινόπουλος, ναι, ο Αντωνάκης και εγώ. Ο Αντώνης ο Καραλής και στην άκρη. Ναι, γιατί πρέπει ένα παιχνίδι στο γήπεδο του Φωστήρα. Ένα 3-2 που κερδίσαμε. Φωστήρας. Πάμε και μια ακόμη δεκάδα εδώ με Αντώνη Τζούριο. Με τα κόρτσα μαζί. Που είχε κατέβει το ελικόπτερο, ήταν τότε. Ελικόπτερο, ναι. Αυτό εδώ το παιχνίδι είναι παιχνίδι πρωταθλήματος. Με
τα Τρίκαλα μέσα στο Περιστέρι. Ναι. Φινάλε ήταν. Κερδίσαμε ένα 0, όχι. Πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος. Πρώτο παιχνίδι, ναι. Εδώ σας βλέπουμε κάτω δεξιά εσάς τους δύο. Μαζί, ναι. Έτσι, νομίζω ότι ο τερματοφύλακας είναι ο Αλεξίου. Ο Αλεξίου. Ναι. Ο Ρημικής, ο Τερζής, δεξιά, έτσι. Και ο ναι. Σάμιος στην άκρη πάνω δεξιά. Ο Σάμιος. Ναι. Ο Αντώνης ο Ντούριο με τα μοντέλα του. Με τα μοντέλα. Που κατεβήκανε με το ελικόπτερο. Ο Μάρκος ο Μαυρομάτης είναι ο ένας. Σωστά. Και αριστερά κάτω είναι ο Γιάνγκος. Ο μικρός του κυραντρία του Κουλόπουλου ή κάνω λάθος. Ναι, 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 σωστά. Σωστά. Αθηνός Γιάνγκος. Ωραία χρονιά, έτσι. Ωραία χρονιά. Καλή ομάδα. Άλλες εποχές. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο από τότε. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Ναι. Η ομάδα, παιδιά, όπως γνωρίζετε, έχει αλλάξει επίπεδο. Εκείνα τα χρόνια μιλούσαμε για μια πολύ καλή πορεία στη Β' Εθνική. Καλές ομάδες, δυνατά πρωταθλήματα, αλλά τώρα είμαστε κάπως διαφορετικά. Όχι κάπως, πολύ διαφορετικά, Τόλι και Σταύρο. Έχει αλλάξει και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και στο επίπεδο που έχει φτάσει ο Ατρόμητος να αποκτήσει και όνομα και στον ελλαδικό χώρο και στην Ευρώπη με τις τελευταίες επιτυχίες. Είναι χαρά για ό,τι κάνουν στην ομάδα και ο πρόεδρος ο κ. Σπανός και τα παιδιά που παίζουν και οι φίλαθλοι που σιγά σιγά βλέπω ότι αυξάνονται, γίνονται πολύ πιο πιστοί κοντά στον Ατρόμητο και αυτό είναι το μεγάλο όπλο το Ατρόμητο. Το μεγάλο όπλο και πρέπει το να το συνεχίσουν με αγάπη για τον Ατρόμητο χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το όλοι που λες. Γιατί και αυτή εδώ την εκπομπή δεν την κάναμε ούτε για να πούμε ότι τα λέμε ωραία. Όχι, όχι. Έτσι, πρέπει να παρακινήσουμε τον Περιστεριώτη να έρθει στο γήπεδο. Αυτός πρέπει να είναι ο πιο μεγάλος στόχος. Θέλουμε να παίρνει τη χαρά, θέλει να βλέπει την ομάδα και η ομάδα έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα προχωρήσει κι άλλο. Και αυτό είναι χαρά για όλους μας. Και για εμάς που παίξαμε και είμαστε ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας, είναι ακόμα πιο μεγάλη χαρά. Δεν είστε μικρό κομμάτι, είστε μεγάλο. Εσύ, Σταύρο. Σίγουρα εσύ μεγάλη. Έρχεσαι ο Σταύρος, παρακολουθεί την ομάδα. Και εγώ είμαι πάντα. Εσένα θα σου τώρα βάλω... η τεχνολογία έχει φτάσει να τα βλέπω όλα online, ό,τι ωραία. Γίνεται. Θα σου βάλω από εσείς από το γήπεδο. Πάντα. Γιατί... Στην Ευρώπη, στο τελικό του κυπέλου, πάντα ήμουνα. Γιατί πιστεύω, Τόλι, ότι πρέπει το κίνημα των παλεμάχων να δυναμώσει. Ο Σταύρος έρχεται, παρακολουθεί την ομάδα, τη ζει την ομάδα, είναι μέρος της ομάδας. Έχει διατελέσει προπονητής, βοηθός προπονητής στις ακαδημίες. Ναι, έτυχε κιόλας και ήμουνα 3,5 χρόνια λίγο πριν στην ομάδα και άλλο ένα χρόνο το 1997 σαν πρώτος προπονητής στη χειρότερη ιστορία, στη χειρότερη περίοδο της σύγχρονης της ομάδος που έπεσε στη Δέλτα Εθνική. Α, εννοείς, ναι βέβαια, ναι, στο 98 βέβαια, ναι, ναι. Σίγουρα είναι μεγάλη υπόθεση που ο Ατρόμητος είναι αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατηγορία και χαιρόμαστε όλοι. Έχουν αποκτήσει όλα περισσότερη αξία. Ακόμα όλα, και, όλα, τα πάντα αποκτούν αξία. Ακόμα και τις κασέτες που έχουμε και με τους αγώνες της ομάδος, όλα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη αξία. Και σίγουρα η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Είμαι σίγουρος ότι οι στόχοι που έχουν βάλει όλοι στην ομάδα θα επιτευχθούν. Τόλι, εσύ με αυτόν τον καιρό με τι ασχολείσαι, είσαι εκτός ποδοσφαίρου ολοκληρωτικά, έτσι. Ουσιαστικά είμαι εκτός. Μέχρι πριν 4-5 χρόνια που είχα και εγώ λίγο με το θέμα του προπονητού. Αθλητικά όμως έχω ένα ευχάριστο χόμπι. Αθλούμαι κάθε μέρα με το αθλητικό κομμάτι της ρακέτας. Έχει εξελιχθεί η ρακέτα, βέβαια είναι αθλητικό με την έννοια ότι γίνονται και αγώνες και πρωταθλήματα. Αυτό, αλλά και γύρω από το ποδόσφαιρο δεν κάνω τίποτα. Εσύ, Σταύρο, συνεχίζεις την προπονητική με επιτυχία. Εντάξει. Είσαι τώρα στο Κοροπή, νομίζω. Βρίσκομαι τώρα στο Κοροπή. Είναι αλφα-εψανά, χαμηλή κατηγορία, αλλά άνθρωποι που διψάνε εκεί να φτιάξουν πάλι μια ανταγωνιστική ομάδα και να πάει όσο γίνεται ψηλότερα. Με έναν πρόεδρο, τον κύριο Ορνάκη, ο οποίος δίνει την ψυχή του για την ομάδα και με παλέμαχους ποδοσφαιριστές στο Συμβούλιο κλπ. Ο φίλος ο Γιώργος Χριστάκος λέει... Διπλό στον Πλατανιά, Ατρομητάρα, μια ζωή. Αξέχασες Κυριακές στο στέκι του Λιόπουλου το 19-23 στο Περιστέρι. Γράφει και την οδό. Είχαμε ένα καλό στέκι εκεί, Γιώργο τον Αυγουστίδη, που ερχόταν όλο το Περιστέρι εκεί και είχαμε το έτος συντρίσεως της ομάδος σαν όνομα του μαγαζιού. Ο Θανάσης από τη Νέα Ζωή, γεια σας. Ο Τόλης ίσον Γκολτζής, ο Σταύρος ίσον Τρεχαντήρη και ο Κώστας, εννοείται ο Σιαβάλα, ίσον Τσαμπούκι και Παλικάρι. Γι' αυτό λέω προηγουμένως, συγγνώμη, ότι όπως έχει εξελιχθεί η ομάδα με την ιστορία της, παίρνουμε και εμείς λίγο κάτι παραπάνω τώρα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Εσύ Τόλι και εσύ Σταύρο, είστε αρχιπιστοί της ομάδας. Ναι.
Εντάξει. Ο Σταύρος ζει με στο Περιστέρι, κινείται, εντάξει, ο Σταύρος είναι ένα είδαλμα στο Περιστέρι. Εσύ πώς αφουγκράζεσαι αυτό το παλέμαχος πρώτος στην ιστορία, δηλαδή πρώτος σκόρερ στην ιστορία ομάδας, ζώντας έξω από το Περιστέρι, μακριά. Εντάξει, δεν είμαι μακριά. Ενώ είσαι στα Μεσόγεια, δεν είσαι και κοντά, έτσι. Η χαρά μου είναι αυτό που βλέπω στην ομάδα που γίνεται. Το πώς έχει εξελιχθεί, το τι γίνεται, την κάθε Κυριακή. Το παρακολουθώ τον Ατρόμητο. Γύρω από αυτό το κομμάτι μπορεί να είμαι λίγο έξω από εδώ και να είμαι κάθε μέρα στο Περιστέρι, αλλά είμαι κοντά. Τα ξέρω τα πάντα. Χαιρετίσματα στο Σταύρο, συγγνώμη, από τον Γιάννη τον Πίνη από τη Λέσβο. Ευχαριστώ πολύ. Φίλος ο Γιάννης. Άλλο. Τώρα για το θέμα των παλεμάχων να βρίσκουμε, να κάνουμε. Μέχρι πριν κάποια χρόνια είχαμε και συμμετοχή ενεργή, όπως ξέρεις, στα πρωταθλήματα που παίζαμε. Έτσι. Αλλά και λόγω ηλικίας και λόγω συμβάντων στραβών που γίνανε. Έχω να πω για τον Τόλι τον Μητράκο ότι πιο εύκολα έστειλε την μπάλα μέσα από το να τη βγάζει έξω. Το Βονάς Πλούς λέει μπράβο, Θανάση, μπράβο για τους καλεσμένους. Παίκτες με ιστορία για τον Ατρόμητό μας. Τους θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Βέβαια, δεν είναι αυτά είναι περίπτωση. Τα παρασημά μας. Πού ήταν εκείνα τα ωραία χρόνια μετά από τους αγώνες, τα δικαστήρια. Ακόμα ωραία ήταν και αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια. Μάλιστα. Δεν τα θυμάστε με μια γλυκιά ανάμεσα. Άμα η ομάδα έχανε, θυμάμαι την πρώτη προπόνηση της εβδομάδος, ότι την κάναμε με 2-3 εκατό στο γήπεδο και. Εγώ θυμάμαι και πολλά κάτι άλλα. Βλέπουμε πάλι έτσι να θυμηθούμε. Εγώ θυμάμαι κάτι άλλο. Σε κάποια άσχημα αποτέλεσμα που ερχόταν ο κόσμος και με πιάνανε και μου λένε έβγαση να προστατέψει τους άλλους. Αυτά δεν επιτρέπεται τώρα. Είναι πιο ογκώδης. Να λέμε και το καλό, ότι πρέπει οι φύλαθλοι να προχωράνε μαζί με την ομάδα, να είναι πάντα δίπλα, ό,τι και αν συμβαίνει. Πάμε τώρα έτσι να πάμε και λίγο και στο τώρα. Σταύρο, πώς κρίνεις τώρα έτσι την πορεία της ομάδας φέτος? Η πορεία της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή. Πιστεύω όμως ότι μπορούσαμε να έχουμε και άλλους βαθμούς, να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο δίδυμο αυτό που υπάρχει στην κορυφή. Μπορούσαμε να έχουμε μερικούς πόντους ακόμα. Χάσαμε άδικα μερικούς πόντους. Μπορούσαμε να έχουμε 3-4 βαθμούς ακόμα. Και να διεκδικούμε με περισσότερες πιθανότητες τη δεύτερη θέση. Γιατί σίγουρα η πρώτη θέση είναι λίγο δύσκολα ακόμα. Τόλι, εσύ πιστεύεις μπορούμε να μπούμε σφήνα? Βέβαια. Πάρα πολύ το πιστεύω. Βέβαια, απλά τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Βέβαια, η ομάδα το έδειξε πέρσι, έτσι. Ναι. Ότι έφτασε μία ανάσα από ατυχία, δεν βγήκε. Διαφορετικά τα μεγέθη, αλλά με το πρόγραμμα, με αυτά που κάνει η ομάδα, με το κτίσιμο σιγά-σιγά, με την εμπειρία που αποκτάει, με την πολύ καλή οργάνωση που έχει, με τη σταθερή διοίκηση. Παίζουν όλα ρόλο, συμβάλλουν όλα. Με τον κόσμο που είναι συνέχεια πλέον δίπλα. Απλά για αυτό που είπε ο Σταύρος και το βλέπω και εγώ ακριβώς έτσι για φέτος, ήταν πέρασε λίγο το ψυχολογικό κομμάτι μετά τον αποκλεισμό της Άλκμαρ, που λίγο κάπου χτύπησε στο πρωτάθλημα. Αλλά κάνει μια πολύ καλή δουλειά ο κύριος Παράσχος και το γνωρίζω και χρόνια για τους χαιρετισμούς μου. Και βλέπω να θα έχει και πολύ καλή συνέχεια. Πάρα πολύ καλή. Αύριο έχουμε ένα μάτσο στην Πλατανιά. Με ένα προπονητή τον οποίο τον είχαμε πέρσι, ένα προπονητή με εμφανώς αμυντικογενή. Τι περιμένει, Σταύρο, να δεις στο αύριο παιχνίδι? Επειδή ο Νίκος Αναστόπουλος ξέρει την ομάδα του Ατρομήτου, νομίζω ότι θα παίξει με δύο ζώνες άμυνας εκεί. Πούλμαν. Για να μπορέσει, και Βέρεια Πούλμαν για να μπορέσει να πάρει το Χ. Πιστεύω όμως ότι η ομάδα έχει ικανότατους ποδοσφαιριστές και πάρα πολύ καλό προπονητή που θα βρουν τον τρόπο να γίνει ένα γκολ γρήγορα και μετά να γίνει μια εύκολη νίκη. Αυτό πιστεύω εγώ αύριο. Εσύ, Τόλι? Εγώ πιστεύω ότι δεν παίζει τόσο πολύ σπουδαίο ρόλο από τη μεριά την άλλη ο προπονητής που γνωρίζει τον Ατρόμητο, παρά παίζει μόνο ο Ατρόμητος τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να το κάνει. Και ο Ατρόμητος αυτός μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερα. Μπορεί να πάρει και το αποτέλεσμα που θέλει και να έχει μια πορεία πολύ καλύτερη. Σταύρο, εσένα ποιος παίκτης σε γοητεύει, είτε είναι αμυντικός είτε είναι επιθετικός, δηλαδή ποιος παίκτης είναι μέσα σου? Πολύ. Να μας ξεχωρίσει ένα-δύο. Άρα και σου τολίσεις χρόνο να σκεφτείς. Ο Μπρίτο, ο οποίος είναι και η συμπάθειά μου, ο Καραγκούνης, πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ ψηλά ακόμα.
Αν μου πείτε τώρα ψηλότερα από τον Ατρόμητο δεν υπάρχει, αλλά. αυτό το παιδί έχει ακούσει, δηλαδή είναι κρίμα για αυτό το παιδί. Ο Ιγκλέσιας είναι πράγματι ένας αγωνιστής μεγάλος. Θα σου πω όλους στο τέλος. Όχι, θα σου πω όλους. Εσύ το λέει. Όλοι. Όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον νεαρό τον Καραγκούνη. Γιατί έχει εκπληκτικό ταλέντο και με τα παιχνίδια, με την καθοδήγηση, πιστεύω ότι θα κάνει και το καλό το άλμα και θα παίξει και παραπάνω. Είδατε όμως, εσείς έχετε παίξει μπάλα, ξέρετε, στο μάτς με τον Πανετολικό έχασε την ευκαιρία ο Καραγκούνης στο 92. Ναι. Στο μάτς με τη Βέρεια έδωσε την νίκη. Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Με τον Πανετολικό έφυγε πολύ στεναχωρημένος. Είναι απρόβλεπτα, είναι στιγμές που δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσεις, τι θα γίνει. Δεν πρέπει να το κατηγορούμε για αυτά. Όλα τα γκολ χάνονται και όλα, και όλα τα γκολ μπαίνουν. Και όλα τα γκολ τρώγονται. Έτσι, και εγώ το ίδιο έχω πάθει παλιά. Αλλά δεν. Το μετά. Το παιδί να εξελιχθεί, να γίνει πολύ καλύτερος, έχει τα προσόντα. Και ο τρόπος του παιχνιδιού του είναι πάρα πολύ καλός. Σταύρος, ένα ποιο παιχνίδι που έχεις παίξει με τη φανέλα του Ατρόμητου όλα αυτά τα χρόνια σου έχει μείνει βαθιά χαραγμένο στη μνήμη σου? Αυτό με το Ρέθυμνο. Εμένα μου έχει μείνει πολύ αυτό. Αλλά αυτό με το Ρέθυμνο που έγινε ήταν απίστευτο. Γιατί γεμάτο το γήπεδο, γεμάτα τα μπαλκόνια γύρω-γύρω, τα ράτσες. Ήταν μια κατηγορία γιατί είχε πέσει η ομάδα τότε στη Γάμα Εθνική και με το παιχνίδι αυτό ανέβαινε πάλι στη Β', εκεί που ήταν πάντα. Και πράγματι έγινε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, κερδίσαμε τελικά 3-2 και έμεινε στη μνήμη όλων των περιστεριωτών. Αυτό θα ξεχωρίζει δηλαδή. Εσύ Τόλη, έχει προηγούμενα χρόνια Β' Εθνική επιτοπλίστων. Ναι, όλα. Και μια χρονιά στην Α. Εμένα τυχαίνει δύο παιχνίδια με το Εγάλιο. Το ένα μέσα στο Περιστέρι με γεμάτο το γήπεδο. Ο κ. Βουλιωτάκης ήταν τότε. Ναι. Ναι. Ένα 3-0. Ο Κώστας Βουλιωτάκης από εκεί. Μπράβο. Και ένα άλλο παιχνίδι. 3-0 με το Γάλλο, έτσι να μας χωρώσει. Τα γειτονικά ντέρμπι, 10.000 κόσμο. Και το άλλο το παιχνίδι που έτυχε σε κάποια άλλη χρονιά μέσα στο Εγάλιο, σε αδιάφορο παιχνίδι, το Εγάλιο όμως ήθελε το παιχνίδι για να σωθεί. Έπαιξε τερματοφύλακας. Μπράβο, χτύπησε ο Αλεξίου. Και κάτι γίνει, δεν είχαμε δεύτερο. Και μπήκα εγώ τερματοφύλακας. Έπαιζε και τερματοφύλακας. Έπαιξε τερματοφύλακας. Από το 10ο λεπτό και τελικά δέχτηκα γκολ στο 87. Με παρότριση, μου είχε μείνει αυτό το παιχνίδι. Επειδή ανάφερε στο Εγάλιο, Παύλο, ναι. Σε πληροφορώ ότι τα παιχνίδια με το Εγάλιο ήταν τελείως διαφορετικά. Ντέρμπι, πραγματικά. Τελευταίο ζώο ήταν ο Ατρόμητος. Ανεξάρτητα βαθμολογικής θέσης και οτιδήποτε. Στις προπονήσεις υπήρχαν 2.000 περιστεριώτες και μας λέγανε κερδίστε το Εγάλιο. Ναι. Και ήταν κάτι άλλο τότε η κόντρα με το Εγάλιο. Και αυτοί το ίδιο πιστεύω. Θα θυμάστε τα παιχνίδια αυτά, δηλαδή με πολύ παιχνίδια. Ήταν η προσωπική μας καριέρα που λέμε. Τα καλά μας. Είχαμε και τα άσχημα. Τα πάμε όμως σε ένα διάλειμμα. Ναι. Έτσι και θα επιστρέψουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα break και γυρίζουμε. Chevrolet Trax 4x4. Απολαύστε την πόλη όπως ποτέ ξανά. Νέο Chevrolet Trax σε βενζίνη και δίζελ από 19.470 ευρώ. Chevrolet. Find new roads. Μη χάνεις λεπτό, γιατί και το Νοέμβριο μόνο στα ΑΒΙΤΑ δεκάδες προϊόντα έως και 50% φθηνότερα. Μέχρι 30 Νοεμβρίου θα βρείτε ελληνικό κοτόπουλο μόνο 2,25. Ελληνικά πορτοκάλια μόνο 49 λεπτά. Όλες οι σερβιέτες και τα σερβιετάκια Always οικονομική συσκευασία 35% φθηνότερα. Και Whisky Grants μόνο 14 λεπτά. Αυτό και αν είναι δέσμευση τιμής. Μόνο στα ΑΒΙΤΑ. Πού αλλού? Για να αποδείξουμε πόσο εύκολο είναι το σιδέρωμα με το Sensix DA70, φέραμε κάποιον που δεν έχει σιδερώσει ποτέ και του θέσαμε μερικές δοκιμασίες. Κανένα πρόβλημα.
Τα κατάφερε περίφημα. Ακόμα και όταν κατά λάθος ξεχάστηκε. Νέο Sensix DA70. Έχεις Boss. Δεν έχεις δικαιολογία. Boss. Τεχνολογία για τη ζωή. Ταλαιπωρήστε από συνάχη. Έχετε βουλωμένη μύτη και καθαρροή. Ρονάλ. Απελευθερώνει γρήγορα την αναπνοή. Με τρεις ψεκασμούς δύο φορές την ημέρα. Έτσι μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα. Ρονάλ. Ξεμητήστε ελεύθερα. Η Άραγ πληρώνει τα δικηγορικά και δικαστικά έξοδα γιατί το να έχεις δίκιο δεν αρκεί. Το να βρεις το δίκιο σου κοστίζει. Σκέφτεστε την κρίση. Αλλάξτε άποψη. Τώρα στο Φάμπρικα μπορείτε να βρείτε πλακάκια από 5,70. Είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας. Ντουλάπες. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Φάμπρικα. Κηφισού και Νιρβάνα στις 3 γέφυρες. Τόσο κοντά. Μήπως δεν ακούτε καλά. Μήπως αισθάνεστε βουλωμένα τα αυτιά σας. Μήπως δεν έχετε ακούσει το Otozan. Otozan. Φυσικές οτικές σταγόνες με βιολογικά συστατικά. Απομακρύνουν το κερί από τα αυτιά και σας βοηθούν να ακούτε καλύτερα. Otozan Spray. Αποτρέπει τη δημιουργία βύσματος. Αντικαθιστά τις μπατονέτες και είναι ιδανικό για την καθημερινή υγιεινή των αυτιών. Otozan. Βάλτε το καλά στα αυτιά σας. Και Otozan Nasal Spray. Ελευθερώνει την αναπνοή. Και οι πιο κεφάτες προσφορές είναι στο Βερόπουλο. Ελάτε για μανταρίνια κλιμεντίνες 85 λεπτά το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες 4,90 το κιλό. Όλα τα φορυπαντικά πλυντηρίου Lenor 1 συν 1 δώρο. Όλα τα σουπλίν ούλτρα 40% φθηνότερα. Θερμάστρα χαλαζία Human 2200 W 39,90. Και επιπλέον πάνω από 480 βασικά προϊόντα σε νέες μόνιμα χαμηλές τιμές. Βερόπουλος. Ακόμα πιο υπεύθυνα. Ναι. Γεια σου κύριε Χρήστο, η Ελένη είμαι και πήρα να σου πω ότι είναι πολλά τα κοινόχρηστα για την κεντρική θέρμανση. Αν δεν σου αρέσει να φύγεις. Δεν θα σου κάνω τη χάρη, θα βάλω και Ceramic Sun. Φέτος θα σας ζεστάνουμε όλους. Πόνος στους μύες και στις αρθρώσεις. Ναπροζίν Gel. Τοπικό αναλγητικό αντιφλεγμονώδες. Στοχεύει στον πόνο, δρά στον πόνο. Ναπροζίν Gel. Απελευθερώνει τις κινήσεις σας. Για καλό κρέας, μην πάτε μακριά. Ελάτε στο κρεοπωλείο Κατζό στο Εγάλεο. Μόνο εδώ θα βρείτε. Χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο, μόνο 3,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμού, μόνο 3,59. Κιμάς Βόιος, λάπα, μόνο 5,50. Κοτόπουλο νοπό ελληνικό, μόνο 2,69. Κρεοπωλείο Κατζός. Κόβουμε τις τιμές με τον Μπαλτά. Η ανάδειξη του καλύτερου μαχητή της χρονιάς. Σοφορίδης, Τζόρος, Κακουμπάρας, Σοφοκλέους. Best Fighter of the Year. Για πρώτη φορά βραβεία μαχητικών αθλημάτων Fighting Awards 2013. Υποψήφι Ζαπίδης, Καλέργη, Αρναούτης. Best Fighter of the Year 2013. 30 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρον, αίθουσα Νίκος Γκάλης. Τώρα, κάθε μέρα, όλοι ξυπνάνε καλύτερα. Γιατί βρίσκουν στη Ραβένα τις πιο χαμηλές τιμές. Και τώρα, δωρεάν λεωφορείο από Αθήνα για Ραβένα. Το νέο παρανοίξ με τη σύνθεση δικής δράσης είναι η σίγουρη μέθοδος για να εξαλείψετε ψήρες και κόνιδες από το κεφάλι του παιδιού σας μια για πάντα. Παρανοίξ, 100% αποτελεσματικό στην εξάλειψη ψήρων και κονίδων με μία εφαρμογή και με φυσικό τρόπο δράσης. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ προλά αδιάρρηκτα λειτουργικά. Γκαραζόπορτες για απόλυτη προστασία. Γερολιμάτος ΣΑΕΒΕ, η ελληνική εταιρεία που εμπιστεύεστε. Μια απλή οδοντόκρεμα έχει μόνο 4 δράσεις. Η AIM Expert Protection παρέχει κορυφαία προστασία με 10 σημεία δράσης. Νέα AIM Expert Protection. Οι πιο χαμηλές τιμές προσγειώθηκαν στο Γαλαξία. Σκληρό τυρί Γουνίσιο 6,42 το κιλό. Emmental Alpiland Αυστρίας 5,85 το κιλό. Όλες οι φρυγανιές Παπαδοπούλου μείον 35%. Σαμπουάν Σάιος 750 ml 1,97. Οδοντόκρεμες Colgate Total μείον 45%. Σερβιέτες Everyday Ultra Plus Hyper Dry Economy 1,76. Και εκατοντάδες είδη όλο το χρόνο ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Μινέτα. DVD, κάρτες μνήμης. Πριν συλλέξεις αναμνήσεις, πρέπει πρώτα να ζήσεις. Ρένο
Captio. Capture Life. Με την εμπιστοσύνη του ονόματος Β' Νύφεο Χαράκης. Θέλεις να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες με την αγαπημένη σου ομάδα? Για σένα δημιουργήθηκε η νέα πιστωτική κάρτα Ολυμπιακός FC Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς που σου προσφέρει πλούσια δώρα, συλλεκτικά αντικείμενα της αγαπημένης σου ομάδας, εισιτήρια διαρκείας και μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες. Απόκτησέ τη, χρησιμοποίησέ τη σε κάθε σου συναλλαγή και συγκέντρωσε πόντους. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, το αστέρι του ποδοσφαίρου μέλος δεύτερον με δύο σπουδαίες μορφές της ατρομητάρας μας, τον Τόλι τον Μητράκο και τον Σταύρο τον Ηλιόπουλο. Κουίζ δεν έβαλα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ξέχασα, άρα δεν σας δίνω απαντήσεις. Ήταν ο Σαμπού, επειδή με ρωτήσατε πολύ ποιος ήταν ο παίκτης που δείξαμε την περασμένη εβδομάδα, ήταν ο Μασάμπα Σαμπού που έπαιξε ένα χρόνο στην ομάδα. Εδώ στο διάλειμμα είναι αλήθεια ότι συζητήσαμε για το κεφάλαιο παλέμαχοι και συζητάμε πώς αυτό οι παλέμαχοι θα έρθουν όσο μπορούν περισσότερο, θα συσπηρωθούν κοντά στην ομάδα. Υπάρχει ο Γούλης ο Κωνσταντινίδης, παιδιά, που κάνει μια πολύ συγκινητική προσπάθεια, έτσι, όσο μπορεί, αλλά πρέπει και αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί και νομίζω ότι η γενιά σας, αυτή είναι η άποψή μου, πρέπει να αναλάβει δράση. Πρέπει να έρχονται τα ιδάλματα αυτά εσείς, οι μορφές, οι ζωντανοί θρύλοι, πραγματικά. Εγώ σας βλέπω γιατί σας έζησα από παιδάκι, έτσι, ναι. Και το Σταύρο και το... Πρέπει να σας βλέπει ο κόσμος, τελεία και παύλα. Τόλι. Για το θέμα των παλεμάχων. Είναι ένα θέμα το οποίο πέρασε κάποια στάδια που για μένα δεν ήταν τόσο θετικά. Αλλά να μην το συζητήσω, θα το πω διαφορετικά. Πρέπει αυτή τη στιγμή να αλλάξει το οι παλεμάχοι. Δεν μας ενδιαφέρει τι έγινε. Το θέμα είναι γύρω, θα... να μαζευτούμε, να γίνει μια συνάντηση, να τον οργανώσουμε το κομμάτι των παλεμάχων, να οργανωθεί κατά τέτοιο σημείο, ώστε να είναι κοντά όλα τα παιδιά, όσο μπορούν να βρίσκονται, είτε αγωνιζόμενοι σε αυτό που αγωνίζει οι παλέμαχοι, είτε σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε σε διάφορες φιλανθρωπικές που θα γίνεται, είτε να βρίσκονται κοντά στην ομάδα, αλλά πρέπει να τους αγκαλιάσουμε όλους. Να μην δημιουργηθούν κάποιες μικρές σύντριγγες ή κάποιες καταστάσεις τοπικότητος. Αυτά όλα να φύγουν. Να κοιτάμε όλοι μπροστά. Να κοιτάμε μόνο το τι είναι καλό για τον Ατρόμητο. Και για αυτούς που παίξανε για τον Ατρόμητο, πρέπει να τους δίνουμε πάντα αυτή την τιμή. Να τους έχουμε πάντα κοντά μας. Είναι πολύ σπουδαίο για το πράγμα. Εγώ βλέπω στο γήπεδο Σταύρο που όρισε τη γενιά του 60. Τον πρόεδρο, τον Σταύρο, τον Κωνσταντινίδη, τον Ζαρταμόπουλο, τον Κούκι, τον Βαρλάμο. Τους ανθρώπους του 60 βλέπω το πίσω. Είναι γεγονός ότι αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί, ίσως δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή οι παλέμαχοι του Ατρομήτου. Είναι 2-3 άτομα που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να οργανωθούμε σίγουρα λίγο καλύτερα. Πρέπει να έρθουμε όλοι λίγο πιο κοντά στην ομάδα και έστω και λίγο, όπως βλέπουμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κλπ, να είναι μαζεμένοι όλοι, έτσι πρέπει να μαζευτούμε κι εμείς, να έρθουμε, δεν έχει σημασία η συμμετοχή. Η συμμετοχή ας είναι 5 και 10 λεπτά. Αρκεί να είμαστε όλοι κοντά και να ενδιαφερθούμε λίγο περισσότερο. Έτσι, γιατί όπως δάμε τον κόσμο να έρθει κοντά στην ομάδα, από τους φιλάθλους μας, έτσι θα το ζητήσουμε γιατί και από τους παλιούς. Το κομμάτι, γιατί και έτσι μεγαλώνει και ο Ατρόμητος. Βέβαια. Έχει πολύ σημασία. Σε όλες τις εκδηλώσεις του Ατρομήτου, αυτό είναι ένα συν. Είναι ευκαιρία, όλα τα κομμάτια. Είναι ευκαιρία αυτά που λέμε να μην μείνουν στα λόγια. Η διοίκηση, οι παλέμαχοι, όλοι βοηθάνε. Κτίζουν λιθαράκια
για να γίνεται μεγάλος ο Ατρόμητος. Και το θέλουμε όλοι αυτό. Η Ρούλα Μαρασίλ, από το Μαρασίλ, Σταύρο, ήμουν μικρό κορίτσι που ερχόμουν στην Ντουγκάνα. Ντουγκάνα, θυμάσαι. Και τον Ντόλι το θυμάμαι με τα μωρά του Τσάκου το 81. Ένα, δύο, τρία του Τσάκου Βραζιλία. Δεν έχει, έχει μείνει το ιστορικό σύνθημα. Ήταν το δημιουργείο της ομάδας που είχαμε πέσει από την Αλφα. Και ο κύριος Τσάκος μάζεσε παιδιά από την Αλφα. Είχα μείνει εγώ, ο Ρημικής και ο Τσαντάκης μόνο. Τα τρία παιδιά. Έκτισε την ομάδα και αυτό τους φωνάζαν. Πώς το... το θυμάμαι. Ένα, δύο, τρία του Τσάκου Βραζιλία. Μπράβο. Ήτανε... Του και... ήταν ένα. Ναι, το δεν ήσουν τότε, όχι, συγγνώμη που το είπα. Ναι, ναι. Απλά λέω ότι η χρονιά εκείνη βγήκε πάρα πολύ καλή και πήγε πολύ καλά η ομάδα. Έπαιζε παλάρα η ομάδα. Ναι. Η Ντουγκάνα. Ήταν ένα μαγαζί που είχα ανοίξει το 1982 πριν. Στη Γκυπούπολη πάνω, το οποίο κρατήθηκε μέχρι το 90 και ήταν στέκη για όλο το Περιστέρι. Να κάνουμε ένα διαλυματάκι όμως, να σας δείξουμε τις καρτούλες, φίλες και φίλοι, από το κουπόνι του στοιχήματος του Σαββατοκύριακο, ενδεικτικά. Κάποια παιχνίδια που επέλεξε ο Χρήστος Κακαλής. Στο 143 Αστέρας Πανετολικός, 1.70 Νοάσος. 155 Μάινις Ντόρτμουντ, 4.05 το Χ. 2.13 Μονακό Ρεν, 1.35 Άσος. 2.31 Γκρασκόπερς Λουκέρνη, 3.75 το διπλό. Και τι προτείνει εδώ δηλαδή? Εμείς βλέπει, ο κόσμος βλέπει, δεν προτείνουμε τίποτα εμείς στον κόσμο. 2.61 Τότεμα Μάτσεστερ United, 3.30 Χ. 2.73 Φέγενορντ Αϊτχόβεν, 2.2 το Άσος. 2.77 Αταλάντα Ρώμα, 3.75 Άσος. 3.24 Μπιλμπάο Μπαρτσελώνα, 1.60 το διπλό. Και η τρίτη κάρτα, Γκρέμιο Εγωίας, 1.70 Άσος. 3.34 Κούμπαν Λοκομοτίβ, 2.60 ο Άσος. 3.36 την Κύπρο ΑΕΚ Λάρνακας Απόλλων Λεμεσού, 3 το Χ. Και 3.46 Λάτσιο Νάπολη, 3.30 το Χ στο Καμπιονάτο. Αυτά. Τι άλλο λέμε? Το παρελθόν το αφήνουμε έτσι. Α, κοιτάξουμε το μέλλον. Το κεφάλαιο αυτό το συζητήσαμε. Συμφωνώ. Το έχουμε θίξει. Ό,τι αξίζει τη ζωή είναι αυτό φορά, που έρχεται. Το είπαμε και την επόμενη φορά με το Ρημική. Άρα το κλείνουμε. Κοιτάξτε, παιδιά, όσο μπορούμε οι παλέμαχοι, όσο μπορείτε εσείς οι παλέμαχοι, να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Συμφωνείτε? Σίγουρα, έτσι πρέπει να γίνει. Να έρθουμε όλοι πιο κοντά στην ομάδα μας. Γιατί αυτή είναι η ομάδα μας. Είναι η ομάδα μας. Γιατί όπως θα δεις όλοι εσύ, ο Σταύρος το ξέρει, κάνουμε σε επίπεδο νέας γενιάς, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια. Πάει η ομάδα σε σχολεία, μοιράζει εισιτήριο, πάνε οι ποδοσφαιριστές και θα δεις τώρα το βίντεο ότι ο σπόρος έχει καλλιεργηθεί. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο ρεπορτάζ του Χρήστου Γαλαριώτη από την επίσκεψη της ομάδας μας στο 3ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Με επιτυχία συνεχίζεται το πρόγραμμα επισκέψεων της ΠΑΕ Ατρόμητος στα σχολεία του Περιστερίου. Αυτήν τη φορά αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών αποτελούμενη από τους Εντουάρντο Μπρίτο, Στάθη Ταυλαρίδη και Θόδωρο Παπουτσουγιανόπουλο βρέθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τους μικρούς μαθητές. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Γενικότερα τα τελευταία δύο χρόνια η ομάδα έχει ανέβει πάρα πολύ. Το βλέπουμε και από την απόδοσή της στα ματς. Πηγαίνουμε στα ματς και εμείς και με τα εισιτήρια που μας δίνει η ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα για τα εισιτήρια που μας δίνει. Και μπορούμε να πηγαίνουμε να βλέπουμε την ομάδα μας στο γήπεδο και να την υποστηρίζουμε. Πιστεύω πως πηγαίνει πολύ καλύτερα φέτος. Είναι δυνατή ομάδα, όπως είπε το παιδί. Θα κάνει και καλύτερη πορεία φέτος, όπως βλέπουμε. Πηγαίνω στο γήπεδο πολλές φορές. Τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από περσινές χρονιές, έχει ανεβεί πάρα πολύ και γενικά προσπαθούμε να φέρουμε όσο πιο πολύ κόσμο γίνεται στο γήπεδο, να αγαπήσουν την ομάδα και όσο πάει γινόμαστε και πιο πολύ. Εντάξει, καλά πάει φέτος, καλύτερα από τις άλλες χρονιές. Πολύ καλή. Να το πάρουμε, το κυπέλλο. Οι παίκτες της ομάδας μοίρασαν στους μικρούς τους φίλους εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με τη Βέρεια, υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν μαζί τους. Το άλλο βλέπεις ότι... Πολύ καλή κίνηση, πολύ καλή. Προχωράει... Πολύ και... Μ' άρεσε. Παιδιά να έρχονται στο γήπεδο είναι το καλύτερο. Σταύρωση. Είναι μεγάλη υπόθεση που τα παιδιά αυτά θα μεγαλώσουν με τον Ατρόμητο. Η πρώτη τους ομάδα θα είναι ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος Αθηνών, ο Ατρόμητος Περιστερίου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η κίνηση που κάνει η ομάδα. Πάμε Πλαταμόνα Πιερίας. Πάμε. Μας έχεις έκπληξη.
Κάναμε μια προσπάθεια να, μέσω Skype να κάνουμε μια σύνδεση, δεν κατέστη δυνατόν. Αλλά είναι ένα τρίλο και αυτό τη ομάδα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, καλησπέριζω τον Κώστα το Σιαβάλα. Καλησπέρα, Κώστα. Παύλο, καλησπέρα σε εσένα, ναι, στο φίλο μου τον Σταύρο και τον Αποστόλη τον Μητράκο. Χάρηκα ιδιαίτερα που του βγαίνουμε, ιδιαίτερα που του βλέπω. Να είσαι καλά, και ρε Κώστα. Να είσαι καλά, ρε Κώστα. Επειδή Κώστα θέλει να σε δει και ο κόσμο, την επόμενη εβδομάδα θα την ξανακάνουμε την προσπάθεια. Εντάξει, Παύλο, εγώ μέχρι κάποια στιγμή εδώ σα έβλεπα στο ίντερνετ. Κάκα κόπηκε η γραμμή, οπότε έχουμε πρόβλημα. Είπε κάτι ο Σταύρος πριν, λέει, θέλει να δούμε αν διατηρείς αυτό το υπέροχο μαλλί σου, λέει. Αυτό θέλει. Το μαλλί μου, Σταυράκι, το έχω κόψει, αγόρι μου, αλλά το είναι πιο ωραία τώρα. Μεγαλώνω τα παιδιά μου τώρα και μου λένε αριστερμα το μαλλί μου, λέει. Άσα αυτά που ήξερε. Δηλαδή έχω μείνει μόνος μου. Άρα, Κώστα. Έχεις μείνει, δυστυχώς, έχεις μείνει μόνος σου. Κι εγώ λίγο, το έχω κόψει. Κώστα. Ναι, Παύλο. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι τα τελευταία χρόνια έχεις ζεις μονίμως στη Θεσσαλία, έτσι δεν είναι? Ναι, Παύλο μου, έχω πάρει τη σύνταξή μου από δούλευα στη ΔΕΗ για χρόνια και τώρα ζω μόνιμα στο Λεταμόνα, με αρέσει η θάλασσα και έχω αράξει εδώ πέρα στο ψάρεμα και περνάω υπέροχα. Αλλά αυτό δεν λέω ότι εγώ πάντα βλέπω τον Ατρόμητο, γιατί τον Ατρόμητο και τον Περιστέρι το έχω μέσα στην καρδιά μου γενικά. Έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια εκεί, έχω ζήσει ωραίες στιγμές. Με τον κόσμο πέρασα υπέροχα, με τα παιδιά υπέροχα και, πάντα, και η καρδιά μου πάντα είναι εκεί. Εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που μιλήσαμε αυτές τις μέρες, Κώστα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι αν και είσαι σε ένα μέρος αρκετά πολλά χιλιόμετρα από εκεί και παρακολουθείς την εκπομπή, και όταν σε... Έκανα ένα αυθόρμητο ερώτημα, ρητορικό μάλλον. Εσύ αγαπάς τον Ατρόμητο, μου χρησιμοποιήσεις μια άλλη λέξη, θυμάσαι τι μου έχεις πει. Εγώ τον λατρεύω, δεν θυμάμαι τι σου ακριβώς σου είπα, αλλά εγώ τον Ατρόμητο τον λατρεύω πραγματικά. Δηλαδή είναι η ομάδα που αγαπάω πραγματικά. Είναι πολύ συγκινητικά. Είναι αυτό που σου είπα, είναι όλοι που βάλαμε ένα λιθαράκι έχουμε δεθεί και είμαστε με τον Ατρόμητο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κώστας Σιαβάλας δεν χρειάζεται να πω εγώ, αλλά ήταν κάτι διαφορετικό για όλους μας. Ήταν λίγο μεγαλύτερος από εμάς, μας καθοδηγούσε, ήταν η ψυχή της ομάδος, δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα όπου και να παίζαμε. Αυτός ο Καρσιώτης, τι είχε, ήμουνα μέσα, δεν Κώστα. Δεν τίποτα ο Κώστας. Άκου να δεις, Παύλο μου, τώρα. Όταν ρώταγε στον Αποστόλη τον Μητράκο, τι, ποιες στιγμές ωραίες και τέτοια, αμέσως και η άσχημη, εμένα το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο παιχνίδι της Κορίνθου με τον Κρασιώτη. Α, δεν έχω πάθει. Ήμουνα μέσα, το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Τι τράβηξε. Ήταν άσχημο για μένα, ναι, εντάξει, τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εγώ, ξέρεις, μια παροιμία που λέει, όταν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, μπορεί να το πνίξεις. Εγώ, επειδή αγάπηγα πάρα πολύ τον Ατρόμητο, δεν ήθελα ποτέ να χάνει. Αυτό ήταν άσχημο για μένα και αυτοκαταστροφικό. Το καταλαβαίνω τότε, γιατί τότε ήμουν μικρός, ήμουν λίγο πιο νέος και δεν ήθελα να χάνω καταρχήν. Και δεν μου άρεσε να χάνουμε, αυτό ήταν άσχημο για μένα. Αυτό δεν είναι μειονέκτημα, Κώστα. Να μην ξέρεις να χάνεις και να μην θέλεις να χάνεις. Εντάξει, δεν είναι μειονέκτημα, αλλά δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Γιατί μπορεί να κάνεις και ζημιά και στην ομάδα, και στον εαυτό σου και στην ομάδα. Εντάξει. Γι' αυτό θέλω, όταν κάποια στιγμή ο Ατρόμητος, όπως και τον Πανιόν, είχαμε άσχημο αποτέλεσμα, ο κόσμος πρέπει να βρίσκεται κοντά του. Γιατί εκεί χρειάζεται στήριξη και να είναι δίπλα στον πρόεδρο. Γιατί βλέπω την προσπάθεια που κάνει αυτά τα χρόνια και που πήγε τον Ατρόμητο. Και πιστεύω ότι αν ο κόσμος του Ατρόμητο, που είναι μεγάλος, είναι κοντά στον πρόεδρο. Όλα θα πάνε καλά. Κώστα, εσύ παρακολουθείς την ομάδα και την... Πάρα πολύ. Έχω δει και αρκετά παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη όταν παίζει. Έχω πάει με τον ΠΑΟΚ πέρυσι. Φέτος δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω γιατί εγώ ταξιδεύω και στην Ευρώπη. Έχω τα δύο παιδιά, είναι στη Γαλλία και τα δύο μου παιδιά. Και πάω εκεί και πάω και πολλά ταξίδια εκεί. Θα σε δούμε στα μέρη μας καθόλου αυτόν τον καιρό? Δεν το νομίζω, Παύλο, γιατί τώρα τις γιορτές μάλλον θα 20 του μηνός του αλουνού. Φεύγουμε για Γαλλία. Την πορεία, πώς τη βλέπεις την πορεία της ομάδας, Κώστα, τι πιστεύεις μπορεί να κάνουμε φέτος? Εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος μπορεί να πάει για ακόμα πιο ψηλά. Είχαμε τα δύο άτυχα αποτελέσματα τα προηγούμενα και με τον Πανιόνιο που χάσαμε, που παίξαμε φανταστική μπάλα. Είναι το αποτέλεσμα με τη Βέρεια. Τώρα πιστεύω τα δύο παιχνίδια με τον Πλατανιά και τον Παναγιακό να είναι θετικά και το πιστεύω αυτό ειλικρινά. Και εκεί θα φανεί και η πορεία της ομάδας. Ο κόσμος θα είναι δίπλα και όλα θα πάνε καλά.
Ένας φίλος, ο Νάσος, στέλνει ένα μήνυμα. Κωστάκης για βάλα παντού Ατρομητάρα. Παντού την έβλεπα. Ο φίλος μου, ναι. Παντού την έβλεπα μαζί σου, αλλά εσύ μια ζωή τους είχες. Πάμε. Έχω πολλούς φίλους, μιλάω με πολλά παιδιά από το Περιστέρι ακόμα και τώρα. Σαν προπονητής, ο Κώστας τι έχει κάνει? Έκανες. Σε κάποιες ομάδες σας. Κοιτάξτε, δούλεψα και με την ΑΕΛ αρκετά χρόνια, εδώ σε τοπικές κατηγορίες. Το έχω παρατήσει εδώ και αρκετό καιρό τώρα, σχεδόν μια πενταετία και. Γιατί μόλις πήρα τη σύνταξη, θα εγκαταστάθηκα εδώ στο Πλαταμόν, ένα ευλογημένο μέρος, με θάλασσα. Το ξέρω. Είναι φανταστικά. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο, Κωστάκη. Θα κάνουμε μια προσπάθεια ή την επόμενη τη μεθεπόμενη εκπομπή μας να σε δούμε. Γιατί θέλει ο κόσμος να σε δει. Χάρηκα και εγώ. Πολλά φιλιά στα παιδιά. Να σε καλά, Κωστά. Την Κυριακή στον Ατρόμητο. Παρόλο που ήθελα να πω και κάτι άλλο εκτός ποδοσφαίρου. Ναι. Επειδή παρακολουθώ και τα δρόμενα του Δήμου και ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Παχαδουρίδη, τον δήμαρχό μας, ο οποίος βλέπω την προσπάθεια που κάνει και τον συγχαίρω ιδιαίτερα. Να σε καλά, Κωστά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Κώστα. Κώστα Σιαβάλας, 25ος συμμετοχές. Η πορεία της ομάδας 150 φορές έχει αγωνιστεί. Δηλαδή νούμερα που στα χρόνια αυτά δεν τα πλησιάζει εύκολα από τους φίλους, έτσι δεν είναι? Και σε ένα πρωτάθλημα αρκετά δύσκολο και κακοτάχαρο. Κώστας, κάναμε παρέα, αρκετή παρέα και έξω από το γήπεδο ένα φανταστικό παιδί. Να πω όμως για τους φίλους που θέλουν να δουν λίγο μπάλα, να πούμε Σταύρο για τις ομάδες των υποδομών, να σας πω φίλες και φίλοι το πρόγραμμα. Η ομάδα K20 παίζει αύριο στα Χανιά, την Κυριακή στον Ύφεστο 12 ώρα μπορεί να πάνε να δείτε Ατρόμητος K17 με το Λεβαδιακό, το Σάββατο αύριο στον Ταμάρι. Στις 1 η ώρα τον Ατρόμητο K15 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ατρόμητος K15 είναι πρώτος στη Σούπερ Λίγκα, κάνει πολύ καλή με τον κύριο πορεία, με τον Σωτήρη του Θεοδόρου. Υπάρχουν και γυναίκες, να πούμε και για τις γυναίκες, αν θέλετε να δείτε γυναικείο ποδόσφαιρο. Σάββατο αύριο στον Ύφεστο 12 η ώρα ο Ατρόμητος με τον Εργοτέλη. Αλφα Εθνική, έχουμε και ομάδα όλοι Αλφα Εθνική. Έτσι δεν είναι, όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να τα έχουν μεγαλώνει. Να πούμε και για τη Γουσουπάρα, Παναθεμάτους, βάλουν την ίδια ώρα αύριο. Να πάτε στον Γουσουπού, 5 η ώρα την ώρα παίζει η ομάδα μας. Γουσουπού, μια ρίστ. Η Γουσουμπάρα χρειάζεται στήριξη, είναι το αδελφάκι μας. Έχουμε το Θανάση τηλέφωνο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από πού τηλεφωνείς? Από Περιστέρι, κύριε Κατώνη. Καλησπέρα. Θέλω καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Και θέλω να παρακαλέσω τον πρόεδρο να κάνει ό,τι μπορεί να κρατήσει τον Ιγκλέσιας, έτσι, παράκληση. Παράκληση, να τα κοιτάξουν, να τα βρούνε. Και έτσι και πάλι συγχαρητήρια. Προφανώς θα γίνει προσπάθεια για με τον Ιγκλέσιας. Αλλά δεν μπορούμε να προσεβήσουμε. Πιστεύω ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά, δηλαδή... Εγώ τον έχω, δεν ξέρω, για μένα είναι ο καλή ψυχή της ομάδας. Εντάξει, έχουμε και άλλους ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαια. Έχει δουλειά η ομάδα. Έχει, σίγουρα. Σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα έχει, αλλά αυτό το παίρνει ένα παραπάνω. Ωραία, Θανάση μου. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Τους νικητές άμα τους... Ο Αθανάσιος Τούκας, λοιπόν, Μάριος Στεργίου... Ναι, έχει κάνει πολύ σερή ο Λευτέρης Γκριέλας, ναι. Παναγιώτης Γιαννούκος και ο Γιώργος Θωμόπουλος. Κλείσαμε, να πούμε αυτές τις μέρες, συμπληρώσαμε 5 χρόνια από το Σάσα, το Μίλτο, το Δημήτρη, τα ξέρεις τα παιδιά, αυτό το καταραμένο το 2008. Μακάρι η ομάδα αύριο να κερδίσει και να τους αφιερώσει την νίκη. Γιατί αυτή ήταν η χρονιά δύσκολη το 8. Χάσαμε και το Δανασάκη του Βαζολιά. Για την οικογένεια της ομάδας, πλήγμα να χάνονται νέα παιδιά. Επειδή κλείνουμε, θέλω ένα σύντομο μήνυμα στους φιλάθλους, εδώ στην κάμερα, από το θρύλο Σταύρο Ηλιόπουλο και από τον θρύλο τον Ντόλι τον Μητράκο. Οι φιλάθλοι της ομάδος είναι
πολύ άψογη. Από ό,τι βλέπω εγώ στο γήπεδο, δηλαδή, δεν... η συμπεριφορά των φιλάθλων είναι φοβερή. Θέλω να τους πω όσο γίνεται να γεμίσουμε το γήπεδο. Να γεμίσουμε το γήπεδο. Αυτό. Τόλι. Εγώ που είχα μια πολύ ιδιαίτερη αγάπη μου. Την αγάπη μου και να είναι πάντα κοντά στην ομάδα τίποτα. Την αγάπη μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα, πολύ ευχάριστα. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα λοιπόν τον Τόλι, τον Μητράκο και τον Σταύρο τον Ηλιόπουλο. Θα μας ξανάρθετε, παιδιά. Ευχαριστούμε. Έτσι, πάντα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Αύριο με την νίκη, 5 και 4 λοιπόν, από το συνδρομητικό κανάλι, να δούμε την ομάδα μας με την ευχή να κερδίσει αύριο στον Πλατανιά. Καλό σας βράδυ. Καλώς.